Πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε και φτιάξαμε ο Δήμαρχος και μερικοί ακόμα συνεργάτες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Όπως ξέρετε, τον φτιάξαμε σε μια εποχή που υπήρχαν μνημόνια, λιτότητα, κρίση. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολιά μας. Το μουσικό το κάνουμε σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή που η πολιτεία δεν έχει αρκετούς πόρους να υποστηρίξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα διάφοροι επιφανείς συμπολίτες μας βοηθάνε για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλοι αυτοί οι θεσμοί, όπως είναι το Μουσικό Γυμνάσιο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζευτήκαμε να τιμήσουμε τον συμπολίτη μας και πολύ βασικό υποστηριχτή του σχολείου μας, τον κύριο Νάκα. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Θα αναγνώσει η διευθύντρια του σχολείου το πρακτικό. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα πέρασμα από τις αίθουσες για να δει ο κύριος Νάκας ποια είναι η χρήση των οργάνων που τόσο έτσι οικονομικά μας έχει δώσει. Παρεμπιπτόντως και αυτό εδώ πέρα το πιάνο που βλέπετε είναι συνέχεια της προσφοράς του. Θα κάνει ένα χαιρετισμό ο Δήμαρχος και μετά θα προχωρήσουμε στα αποκαλυπτήρια, μια και αυτή τη συγκεκριμένη πτέρυγα, την πτέρυγα της μουσικής, θα την ονομάσουμε με το όνομα της μητέρας του, της κυρίας Ειρήνης Χατζηγεωργίου Νάκα. Σας καλωσορίσω και εγώ στο σχολείο μας, στο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, με έδρα εδώ την Καλονή, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λέσβου, όπου γέννησε τον μυθικό Αρίωνα, την Πίτρια Σαπφό, στη γη της Άντισσας, όπου ξεβράστηκε η λύρα και το κεφάλι του Ορφέα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία. Θα σας αναγνώσω τώρα το πρακτικό. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στην Καλονή Λέσβου και στο γραφείο του Μουσικού Γυμνασίου Δυτικής Λέσβου, συνεδρίασε ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου, ύστερα από πρόσκληση της αναπληρώτριας διευθύντριας, κυρίας Λεοντή Βενετίας, με θέματα πρώτον την ονοματοδοσία της πτέρυγας διδασκαλίας των μουσικών οργάνων του σχολείου και β' την ανακήρυξη του κυρίου Γεωργίου Νάκα σε επίτιμο μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου. Ο Σύλλογος, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει α. Την ονοματοδοσία της πτέρυγας διδασκαλίας των μουσικών οργάνων σε πτέρυγα Ειρήνης Νάκα Χατζηγεωργίου, μητέρας του κυρίου Γεωργίου Νάκα, όπως προείπε και ο κύριος Βαλτζής, και β' την ανακήρυξη του κυρίου Γεωργίου Νάκα σε επίτιμο μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Γυμνασίου Δυτικής Λέσβου. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται ως εξής. Με συγκίνηση και ιδιαίτερη τιμή δέχομαι τη σημερινή μέρα και την πρόσκληση αυτή που μου έκανε ο κύριος Βαρελτζής. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που έχει γίνει εδώ, γιατί είναι απίστευτο. Εγώ δεν το περίμενα να δω αυτό το πράγμα να γίνει τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα, που μάλλον από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, αλλά στα μάτια έτσι φαίνεται. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ναι, που η πτέρυγα αυτή παίρνει το όνομα της μητέρας μου που κατάγεται από την Ανεμότια. Αυτό που υπόσχομαι είναι να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Με ευχαριστήριο και εγώ εκ μέρους του σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων, των μαθητών και των γονέων, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεώργιο Νάκα, ο οποίος από τα πρώτα βήματα του σχολείου μας στάθηκε πολύτιμος αργός, υποστηρικτής του σχολείου, όπως υπόθηκε μας δώρισε αυτό εδώ το πιάνο το ηλεκτρικό όπως βλέπετε και στα υπόλοιπα μουσικά όργανα μας έκανε τις καλύτερες δυνατές τιμές για το σχολείο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύουμε η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Νάκα. Ναι, επιλογή. Κιθάρας. Πόσο χρόνο είσαι? Στράτο, πόσο είσαι? 13,5. Και είναι Δευτέρα. Δευτέρα Γυμνασίου, ναι. Μπράβο. Είναι η πρώτη μας Γυμνασίου. Εσύ και εγώ.
τώρα. Μπράβο σας. Θα σας αρέσει η μουσική λοιπόν, ε? Για να έρθετε εδώ. Τι σκέφτεστε για το μέλλον, για πες μου εσύ, τι αρέσει και τώρα. Κιθάρα, εσύ. Κιθάρα. Όλη κιθάρα. Κανένα άλλο όργανο, ρε παιδιά, μόνο κιθάρα. Ηλεκτρική κιθάρα όμως πάντα. Εσύ. Κιθάρα και πιάνο. Κοντραμπάς. Μπράβο, ωραίο. Και εσύ. Ντάξ. Μπράβο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή πρόοδο να έχετε. Και να, η μουσική να είναι πάντοτε μέσα σας. Γιατί είναι μεγάλη ισορροπία για το μέλλον και θα το θυμηθείτε. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου σύχα, για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει ολοκλήρω τον κόνονο. Σου έκλεισα το μάτι, μας είσαι πούσες κάτι, τα λιώξεις τον κονό. Δεν είναι και πολύ σύγχρονα από δικά σας, είναι πολύ παλιά τραγούδια και είναι και πάρα πολύ ωραία και μπράβο σας. Είχαμε ποιότητα και τότε, έτσι. Πριν έρθει στο σχολείο, ε. Δάσκαλο, είναι εύκολο να βρεις εδώ, εκτός από το σχολείο. Έξω είχες εύκολα να βρει δάσκαλο. Όχι, ε. Μπράβο και καλά επέλεξες και εσύ εδώ και είχε καταπληκτικό παραδοσιακό όργανο. Ιδιαίτερο για τη Μυτιλή.
Να είσαι καλά. Καλή πρόοδο να είσαι. Καλά παιδιά, καλή πρόοδο να έχετε και μουσική φουλ, έτσι. Θα παίξουμε ένα κομμάτι το Σουζάνα που είναι ντουέτο για 4 χέρια.
Το όργανο σου θα είναι το πιάνο. Καλή πρόοδο.
πει, προφανώς η μουσική, πριν το σχολείο, ε. Και το οργανώ σου. Θα συνεχίσει με αυτό. Μπράβο σου, καλή πρόοδο να έχεις. Σε βλέπω, είσαι, μπράβο σου, δεξιοτέχνης, να σε καλά. Δεν έχω να πω πολλά, διότι θεωρώ ότι μίλησαν τα παιδιά με την τέχνη τους και τα απολαύσατε. Συνήθως μιλάω μισό λεπτό, σήμερα θα κάνω μια υπέρβαση, θα μιλήσω για ένα. Όταν ξεκινήσαμε με 3 χρόνια αυτόν τον νέο Δήμο, το εγχείρημα αυτό, οι περισσότεροι έλεγαν ότι δεν θα πετύχει. Όλοι σχεδόν ήταν σίγουροι ότι τα 4 πρώτα χρόνια θα αναλύκονταν στο στήσιμο του Δήμου αυτού. Τους διαψεύσαμε ευχάριστα, στείνοντας το Δήμο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παρόλα τις απανωτές κρίσεις τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα τα 3 τελευταία χρόνια, ξεκινήσαμε από το μεταναστευτικό, συνεχίσαμε τον κορονοϊό και συνεχίζεται ακόμα, τώρα με την ενεργειακή κρίση. Πρωταρχικό μέλημα λοιπόν του Δήμου αυτού είναι να ανατάξει τα χωριά, να κρατήσει τους ανθρώπους στα χωριά, να κρατήσει τα νέα ζευγάρια και τα παιδιά τους στα χωριά. Αλλά πώς θα γίνει αυτό αν δεν υπάρχουν παιδικές σφαιρές, αν δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι, αν δεν υπάρχουν σχολεία. Γι' αυτό δώσαμε το βάρος μας εκεί. Και στις παιδικές χαρές και στους αθλητικούς χώρους και στα σχολεία. Θα μιλήσω σήμερα για τα σχολεία λίγο. Παιδικές χαρές και αθλητικούς χώρους θα τα πούμε άλλη φορά. Ιδρύσαμε μέχρι τώρα 2 νέα σχολεία. Το Νυχτερινό ΕΠΑΛ, το Νυχτερινό ΕΠΑΛ και το Μουσικό Γυμνάσιο. Το Μουσικό Γυμνάσιο, το οποίο ξεκίνησε με 11 παιδιά, σήμερα με 2 τάξεις έχει 26 και ελπίζουμε τον χρόνο να φτάσουμε τα 50. Έχουν τελειώσει η ενεργειακή αναβάθμιση σε πάνω από 4-5 σχολεία και στο πρόγραμμα ΕΛΕΚΤΑ, το οποίο ανοίγει τώρα, θα βάλουμε γύρω στα 10.000 τετραγωνικά μέτρα σε σχολικά κτίρια. Έχουν παραδοθεί 2 νηπιαγωγεία, της Άγρας και της Πέτρας, και τελειώνει και το νηπιαγωγείο Καλογίνης. Έχει παραδοθεί ο παιδικός σταθμός ΚΑΠΕΣ. Έχει τελειώσει η ενεργειακή αναβάθμιση στο σχολείο Αντίσας, στο σχολείο εδώ στο γυμνάσιο Καλογίνης. Φτιάχνεται αυτή τη στιγμή το δημοτικό παρακύλο. Φτιάχνεται μάλλον το δημοτικό του Πολυχνήτου, το γυμνάσιο Πολυχνήτου και πολλά άλλα. Και το ξεκινάει τώρα και το Λύκειο Καλονής στην ενεργειακή αναβάθμιση. Και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νάκα για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα δικαιώνουν τη βοήθειά σας, φαίνονται και δικαιώνουν τη βοήθειά σας. Σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή και να την επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο. Και να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που είπατε χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όντως ο τόπος χρειάζεται να μην φεύγουν οι νέοι, να μένουν εδώ. Όσον αφορά το μουσικό γυμνάσιο, να είστε σίγουροι, το μουσικό σχολείο, ότι να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν να μπορούν. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην λειτουργία και στην ολοκλήρωση αυτού του σχολείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νάκα, ο οποίος βοήθησε όσο ήταν δυνατόν να βοηθήσει κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σχολεία στην περιφέρεια, ώστε να δίνουμε ευκαιρίες και δυνατότητες στα παιδιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό που γίνεται γενικά στα μουσικά σχολεία, το οποίο έχει αρχίσει κάποια χρόνια τώρα, είναι πολύ μεγάλο έργο που γίνεται, γιατί η μουσική γενικά στην Ελλάδα ήταν πολύ σε χαμηλό επίπεδο και μόνο τα οδεία την προσέφεραν. Αυτή τη στιγμή με τα μουσικά γυμνάσια βγαίνουν πάρα πολύ καλή μουσική και μετά πάνε στα μουσικά πανεπιστήμια που έχουμε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Ήδη έχουν φανεί τα αποτελέσματα των σχολείων αυτών και εύχομαι και στις Καλονίς αλλά και στις Μυτιλίνες που υπάρχει να βγουν παιδιά τέτοια τα οποία που τα αναδεικνύει η Λέσβος να πάνε μπροστά και να ανοίξουν τα φτερά τους. Τα χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε πολύ καλούς μουσικούς. Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια για τον Γεώργιο Νάκα για σας. Ποια είναι η σχέση σας με το νησί? Η σχέση με το νησί, να σας πω. Η σχέση με το νησί είναι ότι κατάγομαι από τη μισή μου μεριά από το όνομα Νάκας, από τον πατέρα μου, από την Ήπειρο. Γεννημένος βέβαια ο πατέρας μου είναι στη Μικρά Ασία, αλλά η καταγωγή είναι από την Ήπειρο, και από τη μεριά της μητέρας μου από την Ανεμότια. Εξού και αυτό που γίνεται και σήμερα. Έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια στην Ανεμότια, δηλαδή από 2 χρονών μέχρι 6 πηγαίναμε στην Ανεμότια τα καλοκαίρια. Έχω πολλές παιδικές στιγμές από εκεί και συγκινούμε που τα σκέφτομαι και τα... Μαζί με την ξαδέρφη μου τη Μαρίς,
με τους θείους μου και με άλλα ξαδέρφια. Πέρασα πάρα πολύ ωραία χρόνια. Επισκέπτομαι την Μυτιλήνη συχνά και το χωριό βασικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι που έχει γίνει αυτό το σχολείο στην Καλονή. Μπράβο σας. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Όσον αφορά το όνομα που δόθηκε στο... Δεν έχω να πω λόγια. Δεν έχω να πω λόγια, είμαι συγκινημένος. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Βοηθήσατε να στηθεί ένα σχολείο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε σε όλους αυτούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Το μήνυμα που περνάω είναι τα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική. Τίποτα άλλο. Η μουσική προσφέρει ισορροπία και αυτό θα το δουν τα παιδιά. Είναι μικρά ακόμα, δεν μπορούν ίσως να το καταλάβουν. Αλλά φαίνεται σε όλους τους μεγάλους. Δηλαδή η μουσική στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, στα 80, στα 90 προσφέρει. Δηλαδή όποιος ξέρει μουσική είναι ισορροπημένος άνθρωπος και εξευγενισμένος. Πριν από 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η δημοτική αρχή, είχαμε πει ότι οι 2 βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχτούμε είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Εγώ θα σας μιλήσω για την παιδεία, γιατί σε αυτό το κομμάτι έχω ταχθεί να βοηθήσω. Από ό,τι είδατε, φτιάξαμε ένα εσπερινό ΕΠΑΛ και ακολούθησε το μουσικό γυμνάσιο. Αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι ένα πάτημα του κουμπιού, δηλαδή το φτιάξαμε και τέλειωσε. Στείνεται και θα είναι σε φάση κατασκευής για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι να φτάσουμε να έχουμε και τρίτη λυκείου εδώ πέρα. Οι εγκαταστάσεις συνεχώς θα διευρύνονται, μουσικά όργανα θα αγοράζονται, καινούριο προσωπικό θα έρχεται. Δεν σταματάμε εδώ. Παράλληλα ετοιμάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά στο άμεσο διάστημα θα δείτε και δημιουργία κάποιου καινούριου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πού να το περιμένουμε? Θα το κρατήσω για έκπληξη. Είχαμε μία μικρή εκδήλωση, όπως είδατε, στο σχολείο μας, στο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας αυτής εδώ, η οποία αναφέρει το όνομα της Ειρήνης Νάκα της Γεωργίου, που είναι η μητέρα του κυρίου Γεωργίου Νάκα, με καταγωγή από την Ενεμότια, ο οποίος από τα πρώτα βήματα του σχολείου μας στάθηκε αρρωγός, πολύτιμος βοηθός, στα μουσικά όργανα, μας έκανε όσο το δυνατό καλύτερες τιμές μπορούσε, μας δώρησε μουσικά όργανα και θελήσαμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τον ανακηρύξαμε, όπως ακούσατε, στο πρακτικό, διακήτημο μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Γυμνασίου Δυτικής Λέσβου και τα παιδάκια του σχολείου μας, τα οποία δεν είναι πολλά, γιατί το σχολείο μας λειτουργήσε μόλις πέρυσι και έχουμε μόνο 2 τάξεις, τη Δευτέρα και την Πρώτη. Τα παιδάκια της Δευτέρας, τα είδατε, είχαν μια μεγαλύτερη άνεση, να το πω, με τη μουσική και τα μουσικά όργανα. Επέλεξαν να παίξουν ένα μικρό κομμάτι έτσι, για να ευχαριστήσουν τον κύριο Νάκα και εσάς όλους τους καλεσμένους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και να δείξουμε και λίγο τη δουλειά που γίνεται εδώ. Τα παιδάκια της Πρώτης και αυτά δειλά-δειλά και διστακτικά έκαναν γι' αυτά ό,τι μπορούσαν. Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν αυλεψίες μας και γιατί σίγουρα κάθε αρχή και δύσκολη. Βέβαια, η αρχή είναι το ίμιση του παντός και η μουσική είναι μια γλώσσα πανανθρώπινη που την καταλαβαίνουν όλοι. Οπότε νομίζω ότι για αρχή τα πήγαμε καλά και κοιτάμε μπροστά. Πιστεύω ότι το χρόνο θα είμαστε καλύτεροι. Ποια είναι τα όργανα που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δυτικής Λέσβου και αν θα κάνουμε κάποιες περαιτέρω εισαγωγές οργάνων? Αυτή τη στιγμή έχουμε πιάνο κλασικό, πιάνο ηλεκτρικό, αρμόνιο, σαξόφωνο, σαντούρι που είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Λέσβου, έχουμε βιολιά, έχουμε μπουζούκι, έχουμε... και κιθάρες, όπως είδατε, κιθάρα ηλεκτρική και κιθάρα κλασική. Τα παιδιά ζητάνε και drums, γιατί η νέα γενιά θέλει να εκτονωθεί. Δεν έχουμε ακόμη κρουστών, ευρωπαϊκά κρουστά, έτσι λέγονται τα drums. Θέλω να πιστεύω ότι εφέτος ενδεχομένως θα έχουμε καθηγητή για τα ευρωπαϊκά κρουστά. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όσον έχει να κάνει με τον αριθμό των μαθητών, πόσους έχουμε τώρα συνολικά και αν έρχονται και από χωριά, δηλαδή όχι μόνο από την Καλονή? Ναι, τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι μαθητές μας μετακινούνται. Τα παιδιά από την Καλονή είναι πολύ λίγα. Μετακινούνται από όλα τα χωριά του Δήμου Δυτικής Λέσβου, από την Άντισα, από το Σκουτάρο, Μεσότοπο, Άγρα, Κεράμι, από την Ιφίδα, από την Αγία Παρασκευή και εδώ από την Καλονή, τα οποία είναι λίγα. Τα περισσότερα μετακινούνται μεταξύ. Έρχονται το πρωί στο σχολείο και φεύγουν πάλι. Μεταφορά δωρεάν, έτσι. Αν να πούμε και κάτι, ότι έχουν και σύντηση δωρεάν στα μουσικά, γιατί προβλέπεται σύντηση επειδή σχολάμε αργά.